Ποιος είσαι καταρχάς? Υπάρχει μια ειρωνία. Δεν ξέρω αν την καταλαβαίνετε, αλλά πρέπει να την πω μάλλον ότι υπάρχει μια ειρωνία γενικά. Υπάρχει μια ειρωνία λοιπόν, κόσμε. Ναι. Και η κατάσταση είναι τραγική. Θεωρείτε ότι έχετε αδικηθεί από τη χθεσινή δοκιμασία? Μπα. Ακούω, τράγα. Όλα μια χαρά. Όταν λες ένα ειρωνικό μπα, θα πρέπει να συνεχίσεις και την πρότασή σου. Είμαστε ήτανε εδώ. Μπα, όχι. Μπα, όχι. Προχωράμε, να κάνουμε. Κάτσουμε επειδή χάσαμε μια δοκιμασία. Και με τέτοια μούτρα να έχω, μόνιμα, μέχρι να φτάσω που φτάσω, δεν πρόκειται να αλλάξει μαγειρική μου. Και τι να έχει τέτοια μούτρα όμως. Γιατί δεν χωνεύω πάνω από τους μισούς που έχουν μείνει στο διαγωνισμό. Δεν τους χωνεύω πια, δεν τους χωνεύω. Έχεις περάσει 4-3 μήνες με τους περισσότερους και μαθαίνεις τι άνθρωποι είναι. Δεν τους χωνεύω. Είναι ό,τι χειρότερο. Ο Τράγκας έχει τα ψυχολογικά του πάλι. Τα έχει βάλει με όλους και με όλα. Χάπι, 8, 7 ακόμα να πάνε σπίτι τους. Ειδικά 3-4 πρέπει να φύγουν. Μπαμπαμ. Το κόνσεπτ. Είμαστε εμείς. Έχει κάνει ειδικά ο Πορφύρης, έχει κάνει έτσι. Έτσι θα κάνει. Και όταν είναι εκεί να βγει σέντρα, κάνει έτσι, παίρνει ένα πρόβατο από πίσω, το βάζει μπροστά και γίνεται ανθρωποθυσία. Αντιμούτσικο. Είναι οι άνθρωποι τέτοιοι. Αυτό το παρεάκι. Τα μπούμεραν γυρνάνε και θα πονέσουν αρκετά όταν χτυπήσουν. Διαγωνιστικά πρέπει να γυρίσει ο Μίτσος και ο Άλεξ. Για να είμαστε ισοδύναμοι 4-4. Γιατί έτσι πάει η φάση τώρα. Νομίζω ούτε φαινομενικά ούτε άτυπα θα χαθεί ποτέ αυτό το παλί καινούργιο. Έχει ξεκινήσει από την αρχή, με έτσι όπως γίνανε οι εισβολές. Δεν νομίζω να λήξει μέχρι και τον τελικό. Αυτό είναι το feeling που έχω. Ευελπιστώ να τους φάμε. Να πάνε σπίτια τους. Με πολύ αγάπη. Και να βγάλουμε πιατάρες, ρε. Να βγάλουμε πιατάρες. Αυτό έχει σημασία. Να βγάλουμε πιατάρες. Όλα τα άλλα μένουν στο παρελθόν. Μόνο πιατάρες. Θα πάω να κάνω ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μου. Αν και αν να μπω με κάποια συγκεκριμένα άτομα σε διαδικασία που χωρίς, μπορεί και να θέλω να μπω. Μπορεί. Γιατί είμαι τέτοιος. Ακλίνος, υπομένομεν, τα καθημών πεπειραμένη βέλη του εχθρού.